Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω σήμερα να μου βρεις έναν όρο, μια μετάφραση για το personal finance που να είναι στα ελληνικά στάνταρ. Ω, με βάζεις στα δύσκολα, έτσι. Προσωπικά χρηματοοικονομικά. Έτσι και έτσι. Μπορείς και καλύτερα. Χρηματοοικονομικά της τσέπης σου. Αυτό ήταν, λες, και ήταν ταινία του 80. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο γύρω από το personal finance και θα μας βγει στην πορεία, πιστεύω, ο όρος. Για πάμε. Το περιεχόμενο του podcast δεν αποτελεί ούτε οικονομική ούτε επενδυτική συμβουλή. Σας συστήνουμε για ό,τι τέτοια κίνηση θέλετε να κάνετε να απευθύνετε σε έναν επαγγελματία. Εδώ αναφερόμαστε σε προσωπικές μας απόψεις και σε δικές μας αντιλήψεις. Δημήτρη, δεν με ικανοποίησες με τις μεταφράσεις σου. Δεν μου έδωσες αυτό το ελληνικό στίγμα. Λοιπόν, μάλλον τώρα το επόμενο που θα σου πω νομίζω θα είναι το τελικό και θα το κρατήσουμε. Είναι η οικιακή οικονομία. Σαν μάθημα στην πρώτη γυμνασίου είναι αυτό που είπες τώρα. Πραγματικά. Άκου τώρα. Σε ποιον θα πας να πεις, τι κάνεις στην οικιακή σου οικονομία? Και θα σου απαντήσει αυτός τώρα έτσι. Θα καταλάβει αυτός. Θα πει αυτός, πάω σούπερ μάρκετ, παίρνω καθαριστικά. Δεν ξέρω, καθαρίζω, τι να σου πω. Όντως δεν ακούγεται τόσο καλά. Νομίζω ότι φταίει το μάθημα όμως, όχι η λέξη. Ναι, είναι από τα λίγα μαθήματα που δεν θυμάμαι καθόλου τίποτα τι έλεγε μέσα. Ναι. Πραγματικά. Μας έλεγε όμως σχετικά με τη διαχείριση του χρήματος. Αρχικά να πούμε personal finance, τι είναι? Είναι πώς διαχειρίζεσαι εσύ στην προσωπική σου ζωή τα οικονομικά σου. Mm-hmm. Έτσι, σε μια ελεύθερη μετάφραση που λένε. Ακριβώς. Οπότε, σύμφωνα με αυτό που σου ανέφερα, Δημήτρη, εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι και πώς κάνεις τη προσωπική σου ζωή τα οικονομικά? Τα έχεις, ας πούμε, σε ένα πρώτο πλάνο, κάνεις ένα σχεδιάγραμμα, ένα οργανόγραμμα? Λίγο πώς το αντιλαμβάνεσαι? Σε γενικές γραμμές, δεν θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Μην τελειώσει και το podcast σε 8 λεπτά. Ναι, πρέπει να κρατήσει λίγο το podcast, εντάξει. Εντάξει, για εσάς τα θεατάκια μας. Κοίταξε. Ναι, το θέμα είναι τελείως πρακτικό. Είναι νούμερα, εξελάκια ή τετραδιάκια, αλλά είναι τελείως πρακτικό. Λοιπόν, επειδή κρατάμε ένα σκορ εδώ πέρα, σαν εκπομπή, θα το θέσω, με τα goal, μόλις έβαλες ένα αυτό goal. Γιατί? Είναι τελείως πρακτικό, Δημήτρη, το personal finance. Δεν έχει καθόλου mindset. Είναι τελείως πρακτικό. Καλά, μέχρι το τέλος του βίντεο θα το φας το κολλάκι σου, αλλά συνέχισε. Κοίταξε, είναι πρακτικό. Το personal finance είναι τελείως πρακτικό. Είναι κανόνες που πρέπει και πώς διαχειριστείς τα λεφτά σου. Και για να σου βάλω τώρα το δικό σου αυτό goal, γιατί αυτό ήταν αυτό goal για μένα, εάν πας να βάλεις συνέστημα στο personal finance σου, δεν θα το διαχειρίσεις σωστά. Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει να έχεις το mindset ώστε να είσαι ψυχρός εκτελεστής. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα mindset. Α, όχι. Δεν θέλω να κερδίσω τόσο εύκολα. Δεν θέλω να κερδίσω τόσο εύκολα. Μην με πιέζεις να κερδίσω τόσο εύκολα σε αυτό το επεισόδιο. Μην με πιέζεις. Θέλω λίγο να έχεις ασφαλή. Το mindset είναι θέμα συναισθημάτων. Το mindset δεν έχει τόσο το συνέστημα. Είναι πόσο μπορείς να οργανώσεις εσύ τη σκέψη σου και τη θέλησή σου, ώστε να κάνεις κάποια πράγματα με μια κριτική άποψη, θα το έλεγα εισαγωγικά, που εκεί αφαιρείς το συνέστημα ουσιαστικά, γιατί δεν λειτουργείς πλέον με το συνέστημα, λειτουργείς με τη λογική, σε εισαγωγικά, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του λογική, δεν μπορώ να το θέσω ευρύτερα, αλλά σε μια κοινή λογική που απαιτεί η διαδικασία που πας να κάνεις, και έτσι αφαιρείς το συνέστημα. Οπότε χάνεται αυτό το συναισθηματικό. Δηλαδή, personal finance, πρέπει να σταματήσω να κάνω περιττά έξοδα. Βγαίνεις έξω, βλέπεις μια καινούργια κιθάρα Fender, πώς λένε. Ναι, και τρελαίνες και λες ότι θέλω αυτή την κιθάρα, θα πάω την αγοράσω. Αλλά εκεί έχεις εσύ οργανώσει το mindset και αποκλείσαι αυτό το συναίσθημα. Γιατί όπα, όχι. Κάνεις τους υπολογισμούς, σου λες 1000 ευρώ για την κιθάρα, αν το κάνω επί 10% μπορώ να το βάλω σε ένα ETF, θα έχω σε λίγα χρόνια τόσα λεφτά. Και το αποκλείς. Δηλαδή, βάζεις το κόστος ευκαιρίας που θα πούμε παρακάτω.
Ξεχωρίζεις, βγάζεις το συνέστημα με το mindset. Δεν το βάζεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου βάλω τον κολάκι σου για να ηρεμήσεις λίγο. Σε αυτό καλά, καλά, άσε, το φάγες. Άκου λίγο να δεις και απάντησέ μου ειλικρινά. Τώρα βλέπουμε στην τεχνολογία ότι υπάρχει η άνοδος της σκέψης του υπολογιστή, της τεχνητής νοημοσύνης, okay? Οπότε, εάν στο μέλλον βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα του βάζεις τα νούμερά σου και θα σου βγάζει αυτός οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις, ο υπολογιστής έχει mindset. Όχι, αλλά εσύ θα τις στηρίσεις αυτές τις οδηγίες. Δεν πάει να πει ότι ό,τι σου λέει ο υπολογιστής θα πας να το κάνεις. Αν ήταν έτσι, όλοι θα ήμασταν μια χαρά. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό που πες, έχεις φάει γκολάκι και τώρα προσπαθείς λίγο να το μαζέψεις. Έχει έρθει ο δημοσιογράφος μετά τον αγώνα στον προπονητή και λέει: Εντάξει, παίξαμε καλά κι εμείς. Μας αδείξε λίγο η διαδικασία. Ακριβώς. Όχι, Δημήτρη. Δηλαδή, δεν μπορείς να ακολουθήσεις οδηγίες χωρίς να έχεις το mindset και από πίσω το. Όχι ψυχικό, τον. Νοητικό, να το πω υπόβαθρο, να μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια πράγματα και να βάλεις ιεραρχία στο μυαλό σου. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε και στρατιωτάκια στη ζωή μας. Ξέρεις τι είσαι τώρα, είσαι αυτός που έχει φάει τον γκολ, είναι όλα κανονικά, δείχνουν τον replay ότι έφαγε τον γκολ και εσύ είσαι ο ένας που τρέχει πάνω κάτω και λέει «Ήταν offside! Ήταν offside!» Καλά, καλά, άσε να το πούνε από κάτω στα σχόλια εδώ πέρα οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Και θα δούμε ποιος είναι το κοκολάκι. Γιατί τώρα εσύ το παλεύεις. Το παλεύεις ανορθόδοξα. Έβαλες μέσα και τεχνητές νοημοσύνες και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε συνέχισε εκεί πέρα από εκεί που είχαμε σταματήσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Και θα δούμε. Ας να το κρίνουν αυτοί που ακούνε. Αυτό είναι δεκτό. Αυτό είναι δεκτό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πες μου λίγο. Όταν πηγαίνεις από το να μην χρησιμοποιείς καθόλου personal finance στο να χρησιμοποιείς personal finance. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος ώστε να κάνει αυτή τη μετάβαση? Ωραία. Ξανά εγώ θα πω. Είναι να το βάλει στο μυαλό του. Να το βάλει στο κεφάλι του ότι ξέρεις κάτι. Βασικά είναι ο στόχος. Όλοι έτσι ξεκινάμε. Βάζεις ένα στόχο στο μυαλό σου. Γι' αυτό πας και ξεκινάς να κάνεις μια προσωπική διαχείριση των οικονομικών σου. Mm-hmm. Θες σε 10 χρόνια να έχεις πετύχει κάτι. Π.χ. να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Ξέρω εγώ, κατάλαβες πως το λέω. Να αγοράσεις ένα asset, ένα περιουσιακό στοιχείο. Ακριβώς, ναι. Οπότε αν τα βάλεις κάτω, με μια ζωή που κάνεις και τα έξοδα που κάνεις και δεις ότι δεν βγαίνεις και ότι πρέπει να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις, κάποιους περιορισμούς, έτσι στην αρχή το βλέπεις στο μυαλό σου. Αρχίζεις και το οργανώνεις καλύτερα. Δηλαδή δεν κόψω από εκεί τα έξοδα, θα βάλω από εκεί, θα βάλω εκεί, ώστε στα 10 χρόνια να έχω μαζέψει το τάδε κεφάλαιο και να αγοράσω σπίτι, να έχω μαζέψει στα 20 χρόνια, στα 30 το τάδε κεφάλαιο και να μην ξαναδουλέψω, που λένε πολλοί. Οπότε το αρχικό που κάνει κάποιος για να αρχίσει το personal finance, να το εφαρμόζει, είναι ένας στόχος που θέτει στον εαυτό του. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Εγώ το βλέπω ότι είτε έχεις. Εδώ εισαγωγικών κάποιο στόχο, δηλαδή όλοι έχουν κάποιο στόχο, αλλά είτε έχεις κάποιον συγκεκριμένο στόχο, είτε έχεις κάποιον αόριστο στόχο ή οτιδήποτε, ακόμα και αν είσαι εκατομμυριούχος, ό,τι θέλεις, νομίζω ότι πρέπει να έχεις τα νούμερά σου υπό έλεγχο. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να έχεις, να ξέρεις ότι βρίσκομαι σε αυτό το σημείο. Έχω τόσα λάσκα, είμαι εκεί, περιμένω αυτά, όπως θα έκανε κάποιο για μια εταιρεία, έτσι. Όποιος θα έκανε κάποιο. Κάποια πολυεθνική. Πρέπει να διαχειρίζεται τα νούμερα του καθένας για τον οποιοδήποτε λόγο. Και δεν είναι ότι έχεις κάποιο στόχο ή πρέπει να αγοράσεις κάτι και τώρα, αυτή την περίοδο, πρέπει να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι, πρέπει να το κάνει κάποιος για όλη τη ζωή. Γιατί όπως διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου και λες, ας πούμε, ότι δεν θα δω τώρα τηλεόραση γιατί έχω να κάνω κάτι άλλο, και να πεις ότι αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Τότε έτσι πρέπει να διαχειριστείς όλες σου τις resources σαν άνθρωπος, που είναι, ξέρω εγώ, ο χρόνος σου, είναι τα χρήματά σου, η ενέργειά σου. Αυτά είναι resources που έχει κάποιος by default από τη στιγμή που γεννιέται, κάπως έτσι. Ωραία, αυτό που είπες, αυτό που περιέγραψες, παιδιά, ο Δημήτρης, αν δεν το καταλάβετε, είναι λίγο ψυχαναγκαστικός σε όλα. Δεν νομίζω το καταλάβω κανένας. Λοιπόν, αυτό είναι μια λογική. Πέφτουν από τα σύννεφα. Πέφτουν από τα σύννεφα, ναι. Αυτό είναι μια λογική. Το έχουνε. Δηλαδή, δεν μπορείς να προκαθορίσεις
το στάνταρ πως σκέφτεται ο καθένας. Κατάλαβες πως το λέω? Ναι, αυτό ναι, είναι μια προφανώς λογική δικιά σου που την έχουν αρκετά άτομα. Πάρα πολλά άτομα ισχύει. Και εγώ σου περιγράψα μια λογική από έναν που δεν έχει αυτό μέσα του να καθίσει, να οργανώσει, να κάνει. Δηλαδή είναι τελείως, ας πούμε, είναι ένας 18άρης, ας πούμε, σου λέω. Μπορεί μερικοί 18άρηδες να το έχουν ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να τα έχω στη σειρά, να ξέρω τι ξοδεύω, να ξέρω που ξοδεύω το χρόνο μου, που ξοδεύω τα λεφτά μου. Είναι μια λογική αυτή. Είναι και άλλοι που είναι ανέμελοι, θα πω σε εισαγωγικά. Δεν τους νοιάζει και πολύ. Αλλά μόλις βάλουν ένα στόχο, τότε αρχίζει και τους νοιάζει. Γιατί βλέπουν ότι εντάξει, στα 2 χρόνια δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί δεν κατάφερε τίποτα από αυτό που είχα θέσει σαν στόχο? Μήπως πρέπει να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Δύο σχολές περιγράψαμε, ας πούμε. Δύο νοοτροπίες. Ναι, ναι, προφανώς ο καθένας θα φέρνει όλα αυτά στα μέτρα του. Έτσι, δεν είναι κάτι στάνταρ. Απλά πιστεύω ότι εγώ ότι μια συνεχόμενη ενασχόληση με το αντικείμενο βοηθάει γενικότερα, κάνει πιο εύκολη τη ζωή του καθενός. Από εκεί πέρα, εντάξει, σαφώς, ο καθένας είναι με τη δική του, δικές του προτεραιότητες, με τη δικά του δεδομένα. Προφανώς και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι γραμμένο πάνω σε πέτρα, έτσι. Ωραία. Και εδώ πάνω θέλω λίγο να στηρίξω την προηγούμενη θέση που είπαμε για ποιος νίκησε ή όχι. Και γιατί παίζει ρόλο το mindset. Αν ένα άτομο έχει mindset ότι ξέρεις κάτι, δεν το έχω. Δεν το έχω με αυτά. Δεν το έχω τώρα με τα χρήματα, με τη διαχείριση, με αυτά. Δεν το έχω, ρε αδερφέ μου. Από μόνο σου βάζει περιορισμό που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε. Βάζει ένα περιορισμό και αυτός ο τείχος που βάζει τον αφήνει να ασχοληθεί και να διαχειριστεί τα οικονομικά του. Ωραία. Αν πει δεν το έχω, δεν το έχω με τα μαθηματικά, δεν το έχω με τα αριθμητική, δεν το έχω τώρα με το χρήμα. Αυτομάτως αποκλείς τον εαυτό σου από μια διαδικασία διαχείρισης χρήματος. Πρώτη παρένθεση. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν το έχει με την αφαίρεση και την πρόσθεση. Γιατί αυτό είναι πρώτη δημοτικού, έτσι. Ναι, δεν σου λέω. Παρένθεση. Ναι, δεν σου λέω. Αλλά μερικοί το θεωρούν πονοκέφαλο. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Απλά έχω να πω ότι διαπίστωσα τώρα ότι επειδή έπρεπε πρώτα να ορίσουμε το πώς βλέπει ο καθένας το personal finance, νομίζω ότι επειδή δεν το ορίσαμε, ήταν σαν να έβαλες και εσύ γκολ και εγώ γκολ, αλλά σε άλλα γήπεδα ο καθένας. Δεν παίζαμε μαζί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάς πρώτα από ένα κοινό ορισμό και μετά να πηγαίνεις. Κοίτα, εντάξει, δώσε ένα κοινό ορισμό, έτσι, αν και νομίζω ότι το είχαμε ψηλό ορίσει με αυτό που είχα πει εγώ, με το στεγνό αυτό που είχα πει εδώ. Βάλεσαι λίγο το ζουμί μέσα σε όλα αυτά για να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο άλλασε και στους δυο. Εγώ το θεωρώ σαν μια πράξη που πρέπει να γίνεται γενικότερα, όπως ασχολείσαι, δεν ξέρω, με το τι θα φας ή με το τι θα κάνεις, έτσι ασχολείσαι και με αυτό. Και εσύ το λες ότι πρέπει να είναι ένα περιοδικό πράγμα, που πρέπει να το. Όχι, περιοδικό. Όχι. Μην είχες ρωτήσει πώς ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες να αρχίσεις να ασχολείται κανείς. Ναι. Απλά οι διαφορές που πώς το βλέπουμε εμείς αυτό είναι ότι εγώ το βλέπω σαν ένα πράγμα που το οποίο πρέπει να είναι καθημερινότητα, έτσι. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο. Και εσύ το έβαλες μέσα σε ένα πλαίσιο ότι με βάση το στόχο θα πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι θα ξεκινήσει, με ένα είναι στόχο. Είναι κάτι σαν project management. Με ένα στόχο θα ξεκινήσει. Εντάξει, είναι και αυτοί που το κάνουν από την αρχή, αλλά ένας που δεν έχει καθόλου ενασχόληση από μικρός, δεν καθόταν ποτέ να λογαριάσει, ας πούμε, ξοδεύω αυτά, παίρνω αυτά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι. Για να ξεκινήσει πρέπει να βάλει ένα στόχο. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά στη ζωή μας, ας πούμε, ξέρεις κάτι, θα αρχίσω να διαχειρίζω τα οικονομικά μου, αν δεν το έχει κάνει ποτέ πριν. Ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι θέλει ένα έναυσμα. Ένα τσακ, να του γυρίσει ένα λαμπάκι μέσα. Και αυτό συνήθως γίνεται ή με ένα στόχο, ή με κάτι, ή με ένα ερέθισμα που έχει δει από το περιβάλλον γενικά, ή αν έχει κάποιο συγγενή, κάποιο στο στενό του, στο στενό του περιβάλλον που κάνει το ίδιο και βλέπει κάποια αποτελέσματα. Οπότε από το μηδέν, αν είσαι από το μηδέν χωρίς να έχεις ήδη από μόνος αυτό το mindset της διαχείρισης, χρειάζεσαι μια παρακίνηση. Γι' αυτό έβαλα εγώ μέσα το στόχο σε αυτό. Κατά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ να σου πω τα δικά μου, όπως το βλέπω εγώ, τα δικά μου πρακτικά βήματα. Ναι. Και μετά θα περιγράψεις και εσύ τη δικιά σου μεριά. Παιδιά, spoiler alert, ο Δημήτρης θα αντιγράψει λίγο ο Dave Ramsey εδώ πέρα.
Όχι, ρε, γιατί με κατέδωσες, ρε. Πω, πω. Σε έχω καταλάβει εσένα, είσαι. Να σου είσαι. Πάρω τώρα μια κουκούλα, ρε. Είσαι. Αντέμι, μπάτσα. Όχι, όχι, μέσα, μέσα, μέσα. Και ας σου πω και τα δικά μου. Έλα, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι από εκεί που δεν έχεις κανένα σύστημα για να βάλεις ένα σύστημα. Το πρώτο βήμα είναι να πεις ότι καταγράφω για τουλάχιστον ένα μήνα. Μόνο καταγράφω. Τι ξόδεψα, τι πήρα. Τελεία. Απλά γίνεσαι παρατηρητής τη ζωή σου από την οικονομική σου μεριά. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι τώρα έδωσα, αγόρασα ένα κουλούρι, ξέρω. Το σημειώνεις. Whatever. Τώρα πήρα μια Ferrari. Τη σημειώνεις. Αν είναι να πάρουμε Ferrari και να το σημειώνουμε, Δημήτρη, άστα. Φίλε, fun fact. Δεν σημείωνε ο Nicolas Cage που ήταν εκατομμυριούχος. Και μετά έχασε τα πάντα. Και τώρα ξεκίνησε από την αρχή με χάλια ταινίες για να ξαναχτίσει την καριέρα του. Και ο εκατομμυριούχος μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω και ο δισεκατομμυριούχος μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Εντάξει, αν είσαι όμως σαν το 50 Cent και έχεις ξεχασμένα bitcoin, σώζεσαι. Είσαι τον Μπιλιζεριάν, πώς λέγεται. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι πρώτα παρατηρητής και μετά, αφού καταγράψεις αυτά τα πράγματα, πηγαίνεις στις αρχές του επόμενου μήνα και κάνεις ένα εντός εισαγωγικών εξελάκι. Εάν κάποιος δεν ξέρει το Excel, σε ένα τετράδιο είναι αρκετό, οτιδήποτε. Βάζεις τη μια μεριά, το χωρίζει, το ανοίγει το τετράδιο στη μέση. Η δεξιά σελίδα είναι αυτά που ξόδεψε και η αριστερή σελίδα είναι αυτά που πήρε. Και λέει ότι πήρα σήμερα, ξέρω εγώ, 10. Και ξόδεψα, όχι σήμερα, όλο το μήνα εννοώ. Και ξόδεψα 20. Οπότε, εάν συνεχιστεί αυτό για 10 μήνες, ας πούμε, πάει να πει ότι σε 10 μήνες θα είμαι 10 επί 10, 100 ευρώ μέσα. Οπότε βγάζει κάποιο συμπέρασμα από τα νούμερά του. Και μετά από εκεί και πέρα περνάει όλα αυτά που ξόδεψε σε κάποιες κατηγορίες και λέει ότι, ας πούμε, αυτό το μήνα έδωσα τόσο για διασκέδαση, τόσο για φαγητό, τόσο για οτιδήποτε. Δεν πρέπει να ζούμε σαν μοναχή και η διασκέδαση είναι και το λεφτά για πέταμα είναι μέσα στη ζωή και όλα είναι αυτά. Απλά πρέπει να μπουν σε κατηγορίες. Πρέπει να πεις ότι έχω τόσα για να διασκεδάσω. Έχω τόσα για να κάνω οτιδήποτε. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσει ποτέ, okay. Δεν είναι θέμα ότι έχω 10 ευρώ, ξέρω εγώ. Τώρα πρέπει με αυτά και καθόλου παραπάνω. Και κάποιες κατηγορίες μένουν ανεκμετάλλευτες, okay. Τα χωρίζεις σε κατηγορίες και από εκεί πέρα βλέπεις από ποια κατηγορία μπορείς να πάρεις και σε ποια κατηγορία μπορείς να βάλεις. Μεταφέρεις τα. Και διαχειρίζεσαι, ξέρω εγώ, και λες ότι τόσα έξοδα θέλω, αυτά είναι απαραίτητα, αυτά δεν είναι απαραίτητα, μπλα μπλα μπλα. Και τα ισοσταθμίζεις με τα έσοδά σου. Ο ισοσταθμισμός μπορεί να γίνει ως εξής. Μπορεί να έχεις ότι παίρνω 10 και δίνω 2 για το ενίκιο, 2 για τα έξοδα του σπιτιού, 2 από εδώ και από εκεί και το 1 το βάζω στην τράπεζα για επενδυτικούς σκοπούς. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν έχεις τη διαχείριση αυτή, το επόμενο βήμα είναι οι επενδυτικοί λογαριασμοί. Οπότε ξεκινάς πρώτα από αυτό και μετά πηγαίνεις στις επενδύσεις και τα λοιπά, τα οποία είναι και πιο έτσι exciting και γι' αυτό τα αφήσαμε έξω από τα πρώτα επεισόδια, πέρα από τη fundamental analysis και για τα οποία θα μιλήσουμε στα επόμενα επεισόδια του podcast. Μείνετε στο podcast. Λοιπόν, για να τα βάλω λίγο σε μια σειρά έτσι αυτά που περιέγραψες. Στην αρχή κάνεις μια καταγραφή, έτσι. Ναι, ναι. Τι κάνω στην καθημερινότητά μου, πού ξοδεύω, πού παίρνω λεφτά. Δηλαδή στην ουσία καταγράφεις τα έσοδα και τα έξοδα. Και αυτό δεν ήταν Dave Ramsey. Όχι, ναι, εντάξει, μη. Μη το έχεις αυτό μέσα σου, μη νιώθεις κάπως. Δεν είμαι Dave κόπια του Dave Ramsey. Μετά περνάς στο feedback, θα το έλεγα εγώ, έτσι όπως το περιέγραψα. Δηλαδή, βλέπεις, αξιολογείς τα αποτελέσματα που είχες το προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο τρίμηνο, ξέρω εγώ, το χρονικό διάστημα βάλεις τον εαυτό σου για καταγραφή. Ναι. Ένα feedback. Βλέπεις, κάνεις μια αξιολόγηση της κατάστασης. Στη συνέχεια περνάς σε ένα προϋπολογισμό, αφού έκανες την αξιολόγηση και είδες που ξόδεψες ή από που πήρες λεφτά, κάνεις ένα προϋπολογισμό, ρε παιδάκι μου, τους λες, ωραία, έχω αυτά τα έσοδα, αυτά τα. Τα asset, ξέρω εγώ, που μου δίνουνε. Έχω την εργασία μου που δίνει λεφτά, τη χωρά ένα ενίκιο που μπορεί να μου δίνει λεφτά. Ναι. Έχω αυτή την κατηγορία με τα έξοδα, διατροφή, σπίτι, λογαριασμοί,
καφές, ποτό, φαγητό έξω. Τα κατηγορεί διασκέδαση δηλαδή και ούτω καθεξής. Οπότε αφού τα βάλεις αυτά δίπλα-δίπλα, βλέπεις πιο υπερτερή από τα άλλο και αν σου μένει τίποτα για το τέλος ή αν μπαίνεις μέσα. Οπότε μέσα σε αυτό κάνεις το πλάνο σου μετά. Το εντάζω και αυτό μέσα στον προϋπολογισμό. Ένα πλάνο για πώς θα κινηθείς ώστε να σου μείνουν κάτι στην άκρη και να μην είσαι μέσα. Και αφού κάνεις το πλάνο σου, το εφαρμόσεις για κάποιο καιρό και μαζέψεις ένα κεφάλαιο ή και από την αρχή μόλις μαζευτεί το πρώτο αποθεματικό που σου μένει, αρχίζεις και το επενδύεις ώστε να παράγει περισσότερο πλούτο και να μεγαλώσει αυτή η στήλη που έχεις με τα έσοδα. Δηλαδή αν τα επενδύσεις θα παίρνεις κάποια λεφτά παραπάνω που είναι έσοδα για σένα. Ναι. Σωστά. Ωραία, ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά θα ήθελα να αλλάξω τη σειρά των πραγμάτων. Ναι. Αφού κάνεις αυτό το πράγμα, ο πρώτος μήνας θα είναι να απλά τα καταγράψεις και να τα βάλεις σε μια κατηγορία. Στο δεύτερο μήνα, εάν βρεις κάποιο περιθώριο το οποίο μπορείς να επενδύσεις, η πρώτη κίνηση που θα κάνεις μες στο μήνα θα είναι να βάλεις αυτό το ποσό να επενδυθεί. Γιατί, όπως αυτό είναι ένα μάθημα που παίρνουμε από ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας, ότι πληρώνεις τον εαυτό σου πρώτο. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό. Απλώς ξέρεις τι πιστεύω εγώ, έτσι, για να νιώθει κάποιος λίγο πιο άντε. Γιατί δεν το έχουν όλοι τόσο πολύ με τις επενδύσεις. Ναι. Κατευθείαν σαν νοοτροπία να τα βάλω κάπου. Να φτιάξει πρώτα αυτό που έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, το emergency fund. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Κάνει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Παιδιά, εντάξει. Δεν είναι απολύτως χάσιμο, γιατί όλοι βγαίνουν και λένε αν βάζεις τα λεφτά σου στην τράπεζα είναι χαμένα λεφτά. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και λεφτά εκεί για να μπορείς να τα τραβήξεις όποτε υπάρχει ανάγκη. Οπότε, σωστό. Για την προσωπική σου οικονομία, που θα πω εγώ έτσι σε ελεύθερη μετάφραση, όχι οικιακή. Ναι, ναι. Αφού κάνεις τον προϋπολογισμό σου και αφού εφαρμόσεις το πλάνο σου, που αυτό το πλάνο κάτι θα σου αποφέρει στο τέλος, σαν υπόλοιπο, δηλαδή βγάζω 100, ξοδεύω 90, μου μένουν 10, αυτά τα 10 βάλτα σε ένα μέρος, σε ένα τραπεζικό λογαριασμό ρε παιδάκι μου, ξέρω. Και βάλε εκεί, συνέχισε να βάζεις εκεί, μέχρι να μαζέψεις ένα ποσό, το οποίο θα σου ικανοποιεί τις ανάγκες σου για τους επόμενους, για 3 μήνες, για 6 μήνες. Όσο ασφάλεια θέλει να νιώσει ο καθένας. Μερικοί μπορεί να θέλουν για ένα χρόνο να νιώθουν ασφάλεια. Εντάξει. Σύμφωνα με τον πλάνο σου που έχει κάνει, δηλαδή με τα έξοδά σου, σε αυτή τη στήλη με τα έξοδα, φτιάξε έναν τραπεζικό λογαριασμό που θα σου το εξασφαλίζει να είσαι φερέγγιος στα έξοδά σου για 3 μήνες, για 6 μήνες. Οπότε, ό,τι και να γίνει, εσύ θα έχεις ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Και γιατί είναι χρήσιμο το μαξιλάρι ασφαλείας? Γιατί αν δεν το έχεις και γίνει κάτι, τότε από πού θα πάρεις τα λεφτά? Γιατί από το πλάνο σου τα πρόοπτα δεν είναι υπολογισμένα μέσα εκεί. Δηλαδή δεν λες ότι στα έξοδά σου έχω και το τάδε απρόοπτο. Θα τα πάρεις από τις επενδύσεις σου. Και έτσι είναι σαν να αφαιρείς μελλοντικό πλούτο από τον εαυτό σου. Ακριβώς. Χαλώντας τις επενδύσεις σου. Οπότε το emergency fund είναι ένα σημαντικό στοιχείο, πιστεύω. Και ένα από τα πρώτα βήματα που θα πάει ένας να κάνει στο χώρο των οικονομικών του και στη διαχείριση των οικονομικών του είναι όταν σου βγάζουν την περπατούρα, όταν είσαι μωράκι και μαθαίνεις να περπατάς, πρέπει να είναι κάποιος από πίσω να σε περιμένει. Μόλις πέσεις, μη φας το κεφάλι σου. Κατάλαβες? Ναι, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι όταν εσύ δανείζεσαι από κάποια τράπεζα ή οτιδήποτε, παίρνεις χρήματα από το μελλοντικό σου εαυτό. Γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να τα πληρώσεις. Οπότε λες ότι στο μέλλον θα έχω λιγότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να πληρώσω αυτά. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις τώρα και εξαφανίζεται, ως διαμαγγέζει, δεν θα υπάρξει και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι κάποια πράγματα που θα στερήσεις από το μελλοντικό σου εαυτό. Καλά, εννοείται. Είναι το αντίθετο από το να επενδύσεις, το να δανειστείς. Δηλαδή η επένδυση θα σου δώσει, ο δανεισμός θα σου αφαιρέσει. Αλλά δεν είναι όλα τα δάνεια κακά. Δηλαδή, δεν είναι όλο το χρέος κακό χρέος. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το χρέος. Είναι το καλό χρέος και το κακό χρέος. Το κακό χρέος είναι όταν πάρεις δάνειο για να πας διακοπές. Όταν παίρνεις δάνειο για να αγοράσεις πράγματα που δεν σου προσφέρουν αξία. Δηλαδή είναι το να δανειστείς λεφτά για να
τα ξοδέψεις σε πράγματα που δεν σου προσφέρουν, δεν σου προσφέρουν αξία σε σένα, δεν σου επιστρέφουν αξία, υλική αξία, χρηματική αξία που θα έχει διάρκεια στον χρόνο, ή ακόμα χειρότερα τα ξοδεύεις σε πράγματα που αυτά τα πράγματα στη διάρκεια του χρόνου θα σε κάνουν να ξοδεύεις περισσότερο. Π.χ. ένα αμάξι, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το καλύτερο παράδειγμα, γιατί μπορεί ένα αμάξι να σου προσφέρει και αξία για, αν κάνεις τη δουλειά σου, αλλά σου λέω ότι έχεις ήδη αμάξι και παίρνεις και ένα άλλο με δάνειο. Ή ένα καλύτερο πόσο θα έπρεπε. Κάπως έτσι, ναι. Και εκεί στο μέλλον αυτό θα σου έχει έξοδα. Δεν είναι όπως λέει ο Κιγιοσάκη. Δημήτρη, όχι, ο Κιγιοσάκη. Λοιπόν, κλείνω και φεύγω. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Δημήτρης, τα λέγαμε. Ναι, είναι μερικά πράγματα που στην πραγματικότητα δεν είναι περιουσιακά στοιχεία, άρα είναι υποχρεώσεις. Και το καλό χρέος είναι όταν, ας πούμε, το παίρνεις ένα χρέος, παίρνεις ένα δάνειο για να φτιάξεις την επιχείρησή σου, αδερφέ. Εντάξει. Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, αν το δουν, δουλεύουν με δάνειο. Γιατί? Γιατί τα κεφάλαια είναι καλύτερα να τα δανείζεσαι παρά να βάζεις. Είναι ένα ολόκληρο σκεπτικό στην διοίκηση επιχειρήσεων και σου λένε πάρε δάνειο καλύτερα από τώρα να βάλεις τα δικά σου κεφάλαια. Αλλά γενικά θες να ξεκινήσεις κάτι που πιστεύεις ότι θα σου αποφέρει κέρδος. Μια επιχείρηση. Παίρνεις δάνειο για να αγοράσεις διαμέρισμα που και αυτό θα το νοικιάζει και θα σου αποφέρει κέρδος. Δηλαδή το δάνειο που χρησιμοποιείς για να πάρεις περιουσιακά στοιχεία, actual περιουσιακά στοιχεία που θα σου αποφέρουν εσένα ένα κέρδος, δεν θεωρείται κακό δάνειο και ίσα ίσα είναι καλό. Απλώς εκεί πρέπει να κοιτάξεις λίγο τους όρους του δάνειου ώστε να σε συμφέρει σύμφωνα με, σύμφωνα με την αξία που θα σου δώσει πίσω το περιουσιακό στοιχείο που θα αγοράσεις, να μην παίρνεις μέσα. Και να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ας πούμε ότι έχεις πάρει ένα δάνειο και πρέπει να το αποπληρώσεις. Και ας πούμε ότι είχες και άλλα δύο-τρία. Άλλους δύο-τρεις δανεισμούς στο παρελθόν που πρέπει να αποπληρώσεις. Πώς προτείνει ο Dave Ramsey αυτή τη φορά ότι πρέπει να αποπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Λέει ότι υπάρχει το Debt Snowball Payment Method. Δηλαδή ότι πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου με το Snowball Effect. Το Snowball είναι η χιονοστιβάδα που κατεβαίνει από το βουνό, που γίνεται από μικρό πολύ μεγαλύτερο. Και λέει ουσιαστικά ότι εάν ήταν δοχεία τα χρέη και έπρεπε να γεμίσεις το μικρό μετά το μεσαίο και το μεγαλύτερο, ξεκινάς, λέει, από το μικρό ή από το μεγαλύτερο πολλές φορές, εξαρτάται την ψυχολογία του καθενός, γιατί το μεγαλύτερο, ας πούμε, θέλει περισσότερο καιρό, οπότε μπορεί να μην σου φέρει ψυχική ευχαρίστηση ότι το τελείωσες και το κλείσες. Οπότε αυτό είναι στην ευχαίρεια του καθενός. Όταν ξεκινήσεις από κάποιο, τέλος πάντων, θέτεις σταθερές πληρωμές, το minimum σταθερών πληρωμών που μπορείς να κάνεις μέσα. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώνεις και εγώ από 50 ευρώ έως 100 ευρώ το μήνα σε αυτό το χρέος, τότε δίνεις το 50 ευρώ το μήνα. Σταθερά, εσύ σιγά σιγά το ανεβάζεις το ποσό αυτό, καθώς το αποπληρώνεις, και μετά αυτά τα χρήματα τα παίρνεις όταν αποπληρωθεί το πρώτο χρέος, έτσι όπως είναι ακριβώς, και τα βάζεις στο δεύτερο χρέος. Δεν σταματάς να αποπληρώνεις τίποτα. Μεγαλώνεις το ποσό που δίνεις και το βάζεις στο δεύτερο χρέος. Οπότε αποπληρώνεις και το δεύτερο, και μετά όλα αυτά τα χρήματα πάλι τα βάζεις στο τρίτο και αποπληρώνεις το τρίτο. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι πρέπει να τα πάρεις σειρά σύμφωνα με το ποιο χρειάζεται τις μεγαλύτερες πληρωμές, γιατί αυτό, ας πούμε, θα ανεβεί πιο γρήγορα στο χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι τα εύκολα βγάλε πρώτα και άσε τα δύσκολα. Αυτό πρέπει να το δει ο καθένας σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και το δικό του risk tolerance που έχει στη ζωή του. Ναι, εντάξει, είναι ανάλογα πώς νιώθει άνετο ο καθένας. Δηλαδή, μερικοί θέλουν να πληρώσουν το μεγάλο, να τελειώνουν τη μεγάλη εργασία, ας πούμε, και να συνεχίσουν στις μικρές γιατί νιώθουν πιο άνετα μετά, αφού έφυγε το μεγάλο. Στη συνέχεια, το μικρό δεν είναι τίποτα. Οπότε, Δημήτρη, γυρνάμε πίσω ότι και στα personal finance έγινε και το mindset. Τρώγεσαι. Εσύ τα ανέφερες, ρε παιδάκι μου, εσύ τα ανέφερες, δεν φταίω εγώ. Άμα τα έβαζες όλα αυτά σε έναν υπολογιστή και σου έβγαζε ότι πρέπει να κάνεις τέτοιο, αυτά τα 3-4 βήματα, αυτό θα ήταν mindset του υπολογιστή? Δεν.
Εσύ επειδή είσαι ψυχαναγκαστικός, δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Εσύ, αν σου έλεγε κάτι υπολογιστή, θα σου βάζει το πλάνο. Επειδή έχεις αυτό το ψυχαναγκασμό, θα όπα, πρέπει να το επιτύχουμε αυτό. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Yes, master. Yes. Όλοι επίσης. Και θα κάνω θυσία ένα τσιπάκι μπροστά σας. Όχι, όχι, είναι ακριβά τώρα, μη. Δεν υπάρχουν και πολλά. Ωραία, ναι. Η διαχείριση χρέους είναι ένα κομμάτι στο personal finance που για αρκετό κόσμο, γιατί μπορεί όσοι δεν έχουν χρέη και δεν έχουν μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία του να έχω χρέος, να μην το καταλαβαίνουν, αλλά όποιοι έχουν μπλέξει με δάνεια, μπλέξει εισαγωγικά, εντάξει, εδώ το λέμε πλέξιμο στην Ελλάδα, αλλά όποιος έχει μέσα στην καθημερινότητά του την αποπληρωμή δανείου, νιώθει ένα βραχνά όταν ζορίζουν τα πράγματα. Όταν είναι όλα καλά, εντάξει, δεν σε νοιάζει. Αλλά όταν νιώθεις να στριμώχνεσαι, εκεί πραγματικά νιώθεις εγκλωβισμένος και ότι δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω πράγματα. Οπότε ναι, υπάρχουν στρατηγικές όμως, όπως ανέφερες, που αν τις εφαρμόσεις με πειθαρχία, γιατί είδες, θέλει πειθαρχία αυτό. Δεν γίνεται χωρίς πειθαρχία να το διατηρήσεις. Και αυτό το βάζεις στον υπολογιστή. Δεν είναι υπολογιστής, ρε Δημήτρη. Αν δεν το έχεις μέσα σου την πειθαρχία, ό,τι και να σου γράψεις στο χαρτί, δεν θα το εφαρμόσεις. Αν βγαίνεις έξω, ας πούμε, και έχεις η τσέπη σου 100 ευρώ και λες ότι πρέπει να γυρίσω με τα 50 πίσω στο σπίτι, αλλά εσύ πηγαίνεις από εδώ, πηγαίνεις από εκεί, αγοράζεις μια μπλούζα, αγοράζεις ένα τζιν, τρως μια μπουγάτσα απ' έξω, πίνεις 2-3 καφέδες και στο τέλος πεις και το ποτάκι σου με τον φίλο και γυρίσεις πίσω και πεις: ωραία, φίλε, γύρισα με 10 ευρώ τελικά. Δεν έχεις την πειθαρχία να πεις: όχι, εντάξει, δεν θα πάρω αυτό, δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω αυτό, γιατί πρέπει να γυρίσω με το 50 πίσω. Κατάλαβες πώς το λέω. Πρέπει να το έχεις λίγο μέσα σου αυτό, να το αναπτύξεις μέσα σου, να το βάλεις στο σκεπτικό σου. Και τώρα, σε πρώτη παγκόσμια προβολή, μια επιχειρηματική ιδέα. Θυμάσαι, βασικά θα το ξεκινήσω αλλιώς. Θα ανοίξεις μια τράπεζα, παύλα, app στο κινητό, οτιδήποτε, όπου κάποιος θα βάζει τα χρήματα μέσα, ναι. Θα πηγαίνεις, εξοδεύεις σύμφωνα με αυτά που θα σου λέει ο υπολογιστής, και όταν θα πας να εξοδεύεις κάτι παραπάνω, θα σου βγάζει αυτό από το Jurassic Park, εκείνο που λέει α-α-α, και δεν θα μπορείς να εξοδεύεις τίποτα. Και οπότε λύθηκε το πρόβλημα και δεν υπάρχει και mindset. Αυτό παίζει να υπάρχει. Βασικά υπάρχει, βάζεις όριο στην κάρτα σου για πληρωμές αρχικά. Υπάρχει κάτι παρόμοιο. Αν πληρώνεις με κάρτα, ναι, βάζεις όριο. Αλλά εντάξει, μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ρε παιδιά. Να τα κάνουμε και λίγο μόνοι μας αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, εάν κάποιος ή κάποια μπορεί να πει ότι δεν πειθαρχεί τον εαυτό του, μπορείς να κάνεις δύσκολο στον εαυτό σου να βγάλει λεφτά. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι εγώ όταν δω κάτι δεν μπορώ να μην δεν το πάρω. Τελεία. Ωραία. Μπορούμε να πούμε ότι βάζουμε αυτά τα χρήματα εκεί, στο e-banking ή οτιδήποτε σε μια κάρτα. Ο κωδικός θα είναι θεόρατος, οπότε δεν θα μπορώ να μπω. Πρέπει να τον έχω σημειωμένο μόνο, ξέρω εγώ, στο σπίτι μου σε ένα χαρτί και αλλιώς δεν μπορώ να μπω, γιατί δεν κάθομαι να το θυμάμαι. Μπορείς να βάλεις κάτι τέτοια tricks, ας πούμε, στον εαυτό σου, ώστε να γίνει δύσκολο για σένα να πέσεις θύμα του εαυτού σου. Πω 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 πω. Τι πρακτικές είναι αυτές, ρε. Που τι έβαλες. Ανατολική Γερμανία. Και όταν γυρίσεις στο σπίτι, αυτοβαστιγώνεσαι 10 φορές. Και λες, δεν θα ξαναπάρω το τζιν. Δεν θα ξαναπάρω το τζιν. Βαράς τα χέρια με βίτσα. Αλλά βλέπεις ότι αναφερόμαστε τόση ώρα στη διαχείριση των εξόδων και του χρέους που μπορεί να έχει κανένας. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πολλοί λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν βγάζω πολλά. Επειδή δεν βγάζω πολλά, δεν μπορώ να κάνω διαχείριση των οικονομικών μου, γιατί μου φεύγουν όλα. Δες το την άλλη σκοπιά. Δες τι ξοδεύεις και μείωσέ το. Αφού δεν βγάζεις, δεν μπορείς να αυξήσεις το μισθό σου, ας πούμε, ή λες ότι δεν βγάζεις πολλά. Δες το από την άλλη οπτική γωνία. Μην κοιτάς ότι δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Πώς θα μου φτάσουν τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πάρα πολλοί το λένε ότι εντάξει, με τόσα που βγάζω, τι οικονομία να κάνω, αδερφέ. Κάνα γενικό μπορούμε να πούμε ότι λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Τώρα είναι η θέλησή σου για αν θα τις κάνεις ή όχι. Ωραία, και είπαμε τώρα τη διαχείριση χρέους εξόδων.
πάμε, είπαμε και το emergency fund και μας μένει το άλλο, το τελικό στάδιο θα έλεγα, κάπως έτσι θα το πω, που είναι οι επενδύσεις. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, κάνεις το προϋπολογισμό σου, κάνεις το λογαριασμό που θα έχεις λεφτά για αν σου χρειαστεί κάτι απρόπτω, βάζεις σε μια σειρά τα χρέη σου, έστω ότι τα ξεπληρώνεις ή έστω σου μένει κάτι αφού τα έχεις βάλει σε διαχείριση τα χρέη σου και σου μένει κάποια λεφτά στην άκρη. Και αυτά, τι τα κάνεις Δημήτρη, όπως μας είπες, κοιτάς και τα δίνεις, θα τα επενδύσεις. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Κοίτα, πολλοί θεωρούν επένδυση μόνο το χρηματιστηριακό, αγορά, κινητό, τέτοιο. Επένδυση είναι και το επιχειρηματικό κομμάτι. Να φτιάξει μια επιχείρηση. Και αυτό επένδυση είναι. Αν το δεις. Και η επιχειρηματικότητα είναι η πεπτουσία της επένδυσης, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής. Επενδύει ξεκάθαρα στον εαυτό του και στο δικό του όραμα, ας πούμε. Κοίταξε, επένδυση, για να βάλω ένα πολύ γενικό όρο, είναι το όχημα το οποίο θα σου επιφέρει ένα ποσοστό επί των χρημάτων, επί του κεφαλαίου σου, ανεξαρτήτως, απλά ένα όχημα. Ναι, δηλαδή ας πούμε μπορεί να είναι μετοχές, θα σου δώσουν ένα ποσοστό πίσω. Μπορεί να είναι επιχείρηση, θα σου δώσει αυτή ένα ποσοστό πίσω. Μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει ένα ποσοστό πίσω επί του κεφαλαίου σου. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε όταν ακούτε επένδυση, μην σκέφτεστε μόνο χρηματιστήρια, real estate, είναι και η επιχείρηση που πας να ανοίξεις εσύ. Οπότε έρχεται τώρα, έχεις τα λεφτά σου ένα κεφάλαιο και θέλεις να το επενδύσεις. Είσαι υπάλληλος ή ότι έχεις την δική σου επιχείρηση, οπότε δεν χρειάζεται να βάλεις εκεί τα λεφτά σου σε αυτό το τομέα. Σου μένουν άλλα επενδυτικά οχήματα. Ένα από αυτό είναι και το πιο εύκολο πλέον, είναι να τα βάλεις στην αγορά. Να τα επενδύσεις είτε σε μετοχές, είτε σε ETF, είτε σε άλλα έτσι χρηματιστηριακά επενδυτικά οχήματα. Είναι το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις, εγώ πιστεύω, πλέον στις μέρες μας. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει γνώση γενικότερα στον κόσμο δεκαετίες, εκατονταετίες, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή, σκέψου πριν 20 χρόνια. Όχι. Απλά θέλω να πω ότι είναι μια αγορά που έχει δοκιμαστεί και υπήρξε εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ξέρω, μαζί με τον άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Και υπάρχει πολλή πληροφορία και το έχουν κάνει πάρα πολύ πριν από σένα και. Ναι, αλλά πλέον στις μέρες μας το πόσο εύκολο μπορεί ο καθένας να ανοίξει έναν επενδυτικό λογαριασμό από το κινητό του. Από το κινητό του. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο σε χρηματιστηριακή και να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και το χαρτομάνι. Του λέω, μπαμπαμπ, σε 15 λεπτά έχεις φτιάξει επενδυτικό λογαριασμό. Αυτό έχει κάνει πιο εύκολο να έχεις επαφή με τις αγορές και να μπορείς να επενδύσεις άμεσα. Δηλαδή, ανεβάζεις τα λεφτά σου στο επενδυτικό σου λογαριασμό και άμεσα μπορείς να αγοράσεις μια μετοχή, ας πούμε, της Apple ή της Amazon ή ένα ETF. Πλέον οι επενδύσεις έχουν γίνει προσιτές για όλους. Και αυτό είναι και καλό. Για καλό ή για κακό. Ναι, είναι και καλό, αυτό θα έλεγα. Και αυτό είναι και καλό και κακό. Οπότε ναι, θεωρώ ότι πλέον η επενδύση είναι το πιο εύκολο σε θέμα πολυπλοκότητας και κεφαλαίου να κάνει κάποιος με το κεφάλαιο που μπορεί να μαζέψει από αυτά που του μένουν στο τέλος του μήνα, ας πούμε. Από το οργανόγραμμα, από το προϋπολογισμό που έχει κάνει. Υποσημείωση, οι επενδύσεις πρέπει να έρχονται αφότου πληρωθεί το χρέος. Γιατί όταν έχεις και επενδύσεις και χρέος, ή τέλος πάντων να έχει ελεγχθεί το χρέος, γιατί όταν έχεις έναν εξέλιτο χρέος και έχεις κάποιες επενδύσεις, δεν μπορούν να συνυπάρχουν καλά αυτά τα δύο μαζί. Καθόλου καλά. Και όταν το χρέος μεγαλώνει πιο γρήγορα τις επενδύσεις. Το καλύτερο παράδειγμα το έχει πει ο Warren Buffett. Λέει, είχε έρθει μια γυναίκα ενός φίλου του και το ρωτάει πού να επενδύσω τα λεφτά μου, του λέει, γιατί εντάξει, ξέρεις από αυτά τα πράγματα, πες μου πού να βάλω τα λεφτά μου. Έτσι έχω ακούσει, του λέει, έτσι έχω ακούσει ότι ξέρεις από αυτά τα πράγματα, ρε Warren, για πες μου. Αυτό κυκλοφορεί στην αγορά. Έτσι στην πιάτσα, ότι ξέρεις. Έτσι στην πιάτσα. Πού να βάλω τα λεφτάκια μου εδώ πέρα να βγάλουμε, κάνα φράγκο, αδερφέ, του λέει. Κάνει ο Warren Buffett, να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε δάνεια, έχετε χρέη? Ναι, λέει. Ποιος δεν έχει? Πόσο δίνεις, ας πούμε, πόσο τόκο έχει?
14. Ωραία, της λέει. Πλήρωσε όλο το δάνειό σου και μετά έλα ξανά εδώ να δούμε τι αν θες να επενδύσεις κάπου. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί αν το δεις αναλογικά και καλά με την προϊστορία του S&P 500, μέσα στη διάρκεια των χρόνων δεν σου αποδίδει περισσότερο από 10%. Και πολύ έβαλα. Πολύ, ναι. Πολύ έβαλα. Δηλαδή, αν βάλεις σαν αυτό μέτρο σύγκρισης σε απόδοση επενδύσεων και βάλεις και δίπλα το τόκο που έχεις να δώσεις για το δάνειό σου, είσαι μέσα 4% το χρόνο. Οπότε... Και να πούμε ότι όλα αυτά τα επιτόκια είναι ετήσια επιτόκια. Ετήσια. Έτσι. Πάντα είναι annual. Ναι, ναι, ετήσια. Οπότε είσαι χαμένος. Και ο ανατοκισμός, που είναι η μεγάλη δύναμη σε επενδύσεις, λειτουργεί κατά σου. Γιατί 4% το χρόνο, το χρέος αυξάνεται. Δεν μειώνεται. Επίσης, νομίζω ότι σε μερικά δάνεια, αν όχι σε όλα, αυτό ο ανατοκισμός είναι και στο χρέος. Ναι. Μα ναι. Δεν ισχύει μόνο στις επενδύσεις, παιδιά. Και στο χρέος. Ανατοκίζεται και το χρέος. Δεν μένει εκεί πέρα. Καλό αυτό, καλό. Ναι, νομίζουν ότι ο ανατοκισμός είναι μόνο υπέρ μας. Και οι τράπεζες θέλουν. Οι τράπεζες, το δάνειο που σου δίνουν είναι επενδύσεις για αυτούς. Αν κοιτάξεις τον ισολογισμό στις τράπεζες, θα δεις ένα υπέρογκο χρέος. Γιατί? Γιατί από το χρέος βγάζουν λεφτά οι τράπεζες. So simple. Οπότε, ναι, όπως πρώτα κοιτάμε να ξεχρεώσουμε τα δάνειά μας και μετά κοιτάμε για τις επενδύσεις. Οπότε φτάνουμε, έχουμε τακτοποιήσει τα δάνεια και κοιτάμε λίγο τις επενδύσεις. Τώρα, είσαι ένας αρχάριος στις επενδύσεις, Δημήτρη, έτσι, εντάξει. Υποθετικά μιλάμε. Και έχεις ακούσει εμάς, δύο τυπάδες σε ένα podcast και σου λένε, ξέρεις κάτι, αν σου μπει κάτι στο τέσο, καλό είναι να το επενδύσεις. Κοίτα αυτή την προοπτική. Και λες, ωραία ρε παιδιά, πώς ξεκινάω, τι κάνω, ας πούμε. Βγάζεις το πορτοφόλι και κάνεις donation στην εκπομπή. Όχι, εντάξει, ρε, μην τα δώσεις. Μας δώσεις ένα, πώς θα είναι, στη UNICEF, ξέρω εγώ. Όχι. Σ' άρεσε καλύτερα? Όχι, όχι. Άλλο λέμε, μην φεύγεις από το θέμα. Είσαι αρχάριος στις επενδύσεις και θες να ξεκινήσεις και θες να ξεκινήσεις, αφού είναι άμεσα προσιτό, στην αγορά, στο χρηματιστήριο. Ποιο πιστεύεις θα ήταν το καλύτερο επενδυτικό μέσο, όχημα, για να ξεκινήσει κάποιος? Η Τέσλα. Πας γυρεύοντας. Λοιπόν, Δημήτρη, ας αμαρτούμε. Εγώ... Ο Elon Musk, φίλε, είναι τέτοιο, εγγύηση. Τι εγγύηση? Αν είχε πει ο άλλος ο καημέρος, να πούμε, τον Ιανουάριο, τώρα θα έρχονταν εδώ και θα χτύπαγε τις πόρτες να μπει μέσα να μας δει. Εγώ πιστεύω είναι το ETF. Ναι, ναι, το ETF. Είναι ETF. Δηλαδή, όσο πιο αρχάριος είσαι σε επενδύσεις, τόσο μεγαλύτερη διασπορά να έχεις στο χαρτοφυλάκιό σου. Έτσι το έχω βάλει εγώ. Δηλαδή, πάει αναλογικά. Όσο πιο αρχάριος είσαι, τόσο πιο μεγαλύτερη διασπορά για να νιώθεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Οπότε το ETF σου την προσφέρει κατευθείαν αυτή τη διασπορά. Γιατί το ETF είναι, σε απλά λόγια, ένα καλάθι, όπως το παρομοιάζουν όλοι, ένα καλάθι που βάζουν μέσα εκεί διάφορες μετοχές από εταιρείες, που αυτή η επιλογή μπορεί να είναι σύμφωνα με κάποιο δείκτη, σύμφωνα με κάποιο sector, με κάποιο τομέα, ανάλογα. Μπαίνουν όλες εκεί πέρα οι εταιρείες μέσα, και αυτό το επενδυτικό όχημα πλέον, το ETF, κινείται ανάλογα με το μέσο όρο και αυτών των εταιριών. Τις απόδοσεις που έχουν αυτές οι εταιρείες και ανάλογα με το ποσοστό που καταλαμβάνουν μέσα σε αυτό το καλάθι. Δηλαδή, άλλοι μπορεί να έχει 5%, άλλοι μπορεί να έχει 3%. Είναι μεσοσταθμισμένο κάπως ο δείχτης αυτός που εφαρμόζεται αυτό το ETF. Δεν είναι πάντα με το μέσο όρο. Υπάρχουν κάποιες μετοχές και κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν κάποιο δείκτη βαρύτητας και επηρεάζουν πιο πολύ το δείκτη από κάποιες άλλες. Αλλά... Αυτό είπα, το δείκτη βαρύτητας που έχει μέσα, το allocation που έχει μέσα στο ETF. Αυτό, ας πούμε. Δεν είναι μόνο το allocation. Βάζουν και έναν παραπάνω συντελεστή, ας πούμε, ότι αυτή θα έχει παραπάνω
επίπτωση από τις υπόλοιπες. Μπορεί και να έχει λιγότερη θέση, αλλά αυτή την πιστεύουμε πιο πολύ και θα έχει παραπάνω βαρύτητα από τις υπόλοιπες. Α, εσύ μιλάς τώρα όμως λίγο για το active ETF, δηλαδή αυτά που γίνεται ενεργή διαχείριση μέσα. Όχι, 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 και ο S&P είναι έτσι φτιαγμένος. Α, βγαίνει από μια, και τη μαθαίνει κανείς. Από μια μαθηματική φόρμουλα, ναι, η ναι, οποία έχει και συντελεστές βαρύτητας μέσα. Ναι. Α, ωραίο. Το κρατάμε αυτό, να το σημειώσουμε. Αλλά τέλος πάντων, στην ουσία έχεις στα χέρια σου μια πληθώρα εταιριών και δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ από την απόδοση μεμονωμένης εταιρείας. Δηλαδή για να πάει να καταστραφείς, ρε παιδάκι μου, να μηδενιστεί αυτό που είσαι στα χέρια σου και καλά, πρέπει όλες οι εταιρείες, που δεν είναι λίγες αυτές που είναι μέσα σε ένα ETF, είναι μπορεί να και από 500 μέχρι 1000, ξέρω εγώ, εξαρτάται, ή δεν ξέρω εγώ, είναι τεράστια νούμερα, αν είναι και για παγκόσμια. Οπότε πρέπει να γίνει ένα τραγικό συμβάν, ξέρω εγώ, να σβήσει ο ήλιος και να χρεοκοπήσουν όλες με τη μία και να σου μείνει μηδέν. Εάν σβήσει ο ήλιος, ρε φίλε, δεν θα κοιτάς συμμετοχές, θα κοιτάς να μπεις κάπου το χώμα. Τι personal finance μου λες εσύ τώρα. Τέλος πάντων, έφερα λίγο υπερβολή. Σβήνει ο ήλιος, παγώνει τα πάντα και κάποιος είναι να πουλήσω, να πουλήσω. Ωραία. Και το ETF πιστεύω ότι ναι, είναι το πιο εύκολο και από τα πιο ασφαλή. Ναι, θα το πω. Τα πιο ασφαλή επενδυτικά οχήματα που κυκλοφορούν έξω για έναν αρχάριο επενδυτή. Ήθελα να αναφέρω τώρα σαν τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Υπάρχει στο εξωτερικό, βέβαια αυτό είναι σε πάρα πολύ δικές περιπτώσεις, έτσι. Υπάρχει το FIRE. Το FIRE σημαίνει Financial Independence Early Retirement, είναι αρχικά. Αυτό προφανώς και από τον ήχο και μόνο από το τι σημαίνει, είναι για λίγους, βγήκε από άτομα τα οποία δουλεύανε στην Google και παίρναν πολύ καλούς μισθούς. Τα αφήνω εδώ πέρα για να υπάρχει, ποτέ δεν ξέρεις ποιοι ακούνε το podcast. Εντάξει, το FIRE Movement είναι στην ουσία να πετύχεις την οικονομική ανεξαρτησία, έτσι. Και με σκοπό, πρόωρη συνταξιοδότηση. Ναι, ναι, με σκοπό να πάρεις πρόωρη σύνταξη, στο να δώσεις πρόωρη σύνταξη στον εαυτό σου, δηλαδή να φτάσεις σε ένα σημείο πριν τα, ξέρω εγώ, τα 65 67, πόσο είναι τώρα για να πάρει σύνταξη. Ας πούμε, να καταφέρει. Και θα ανεβαίνει συνέχεια. Ναι, πάει αναλογικά με το μέσο όρο ζωής, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει. Μην σας φαίνεται περίεργο που σε 20 χρόνια μπορεί να παίρνουμε σύνταξη στα 83, ας πούμε. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα πάρει εσύ πολυβίαση σύνταξη? Όχι. Προσωπική μου άποψη αυτή, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον κανείς μας δεν θα πάρει. Ναι. Έτσι πάει το πράγμα. Βασικά, θα φροντίζει ο καθένας για τη δική του σύνταξη. Out of the context αυτού του podcast, αλλά έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον, γιατί είναι μη βιώσιμο, είναι μη βιώσιμο το σύστημα της σύνταξης. Αλλά τέλος πάντων, FIRE Movement είναι να συνταξιοδοτηθείς νωρίτερα από μόνος σου, δηλαδή να τα πάρεις στα 67, να τα πάρεις στα 50. Το 50. Παρένθεση, η σύνταξη σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις για να ζεις, έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει. Μπορείς να το κάνεις για χόμπι, ξέρω μετά. Ναι. Αυτό θα εξηγούσα μετά. Αυτό θα εξηγούσα μετά. Α, το παρεξηγούν το παρεξηγούν πάρα πολύ. Γιατί μόλις ακούνε να συνταξιοδοτηθείς, έχουμε στο νου μας ότι τέλος, τέλειωσε η δουλειά. Βαλίτσα και συγχέλες. Ναι. Αραλίκι. Δεν κάνω τίποτα. Όλη μέρα θα βλέπω Netflix. Όλη μέρα θα βλέπω. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, εντάξει. Ναι, παιδιά, μπορείς. Ναι. Μπορείς. Αλλά το FIRE Movement στην ουσία έχει δουλειά μέσα. Απλώς δεν είναι η actual δουλειά. Δηλαδή ότι θα σηκωθείς 8 η ώρα, 9 η ώρα θα πας στη δουλειά μέχρι τις 5. Είναι ότι δουλεύεις πλέον για τον εαυτό σου. Γιατί. Περιέχει μέσα την επένδυση και ότι πρέπει συνέχεια έτσι να κοιτάς σε επενδύσεις από αυτό, που είναι και μια μορφή δουλειά. Δεν είσαι ξέχνιαστος. Εξαρτιέσαι από κάτι ακόμα. Εξαρτιέσαι με την απόδοση των επενδύσεών σου και τη διαχείριση των οικονομικών σου. Οπότε είσαι μια προσωπική εργασία για τον εαυτό σου αυτό. Εντάξει, εξαρτάται το αν εξαρτιέσαι από κάπου. Δηλαδή υπάρχουν όλων των ειδών διαφορετικές περιπτώσεις.
πολλοί, ας πούμε, ας το ξεκινήσουμε από αλλού. Πολλοί, αυτό είναι κυρίως ένα κύμα που ξεκινάει από την Αμερική και το δυτικό κόσμο, ας πούμε. Μου ξεφεύγει το όνομα αυτού που το πρώτο έτσι, πρώτο ανέφερε. Ο Mr. Money Moustache. Με βιβλίο, είχε βγάλει και βιβλίο πάνω σε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Αυτός το έκανε διάσημο βασικά, αλλά δεν ήταν ο πρώτος που το, ναι, 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 που το είχε. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε, ας πούμε, από το δυτικό κόσμο αυτό, γιατί, ας πούμε, πολλοί Αμερικάνοι συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρίως στη γενιά των millennials, και είπαν, ας πούμε, ότι, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος, είναι καινούριο φαινόμενο, δεν είναι κάτι παλιό και δεν έχουμε στοιχεία ότι όντως λειτουργεί, απλά προσπαθούν κάποιοι και μετά τα νούμερα βγαίνουν, οπότε πιθανότατα να το έχουν κάνει και πάρα πολύ. Ξεκινάνε κάποιοι Αμερικάνοι, ας πούμε, και λένε ότι δεν θέλω να δουλεύω μέχρι τα 65 μου, και λένε, ας πούμε, ότι ωραία, μετακομίζουν, ας πούμε, σε μια χώρα που έχει μικρότερο κόστος ζωής, ας πούμε το Μπαλί είναι ένας συχνός προορισμός, που εκεί πέρα υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις και έχει φροντίσει το κράτος να τους τραβήξει αυτούς τους ανθρώπους, και λένε ότι ωραία, θα δουλεύουν μέσω ίντερνετ, θα έχουν ό,τι είχαν, ξέρω εγώ, και στον δυτικό κόσμο και θα ζουν μια χαρά κτλ. Και οπότε μετακομίζουν εκεί. Λένε ότι εγώ σήμερα είμαι τόσο χρονών, μέχρι τόσο, σύμφωνα με τα μηνιαία μου έξοδα, θα πρέπει να έχω τόσα χρήματα για να καλύψω τα επόμενα, ξέρω εγώ, 50 χρόνια. Οπότε κάνουν ένα πλάνο, και ένα έτσι γενικό πλάνο, και λες ότι εάν πάω σε εκείνη την χώρα θα χρειαστεί να έξοδο λιγότερα. Και γίνεται όλο αυτό ένας κύκλος, ας πούμε, ώστε να φτάσουν να πιάσουν αυτό το στόχο. Τώρα, γιατί να το κάνεις αυτό? Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, είναι στο καθενός την ευχέρεια. Απλά το αφήνουμε εδώ πέρα για να υπάρχει σαν γνώση στο podcast και από εκεί και πέρα ο καθένας. Κοίτα, όπως πλασάρεται, δηλαδή η οικονομική ανεξαρτησία και συνταξιοδότηση νωρίτερα, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί που λένε «Α, όχι, δεν το θέλω». Πάντως έχω δει έτσι βιντεάκια σχετικά με ανθρώπους που έχουν καταφέρει την οικονομική τους ανεξαρτησία. Που λένε ότι έχουν καταφέρει. Όχι, είναι actual το έχουν καταφέρει. Okay. Και υπάρχουν διάφορα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που λες εσύ, ότι έβγαλαν ένα κεφάλαιο. Ένας κάνει και βιντεάκια στο YouTube σχετικά με επενδύσεις, και το ξέρω, είναι πολύ καλός. Ποιος? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του. Ρόμαν. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το βάλουμε από κάτω σαν reference, αν είναι. Αυτός τι έχει κάνει? Έβγαλε τα λεφτά του, όπως τα έβγαλε, ξέρω εγώ, από δουλειά, από εδώ, από εκεί. Και έκανε από την αρχή επενδύσεις. Δηλαδή είχε επενδύσει τα λεφτά του, το απέφεραν. Έφτασε σε μια ηλικία 50 χρόνων, 45-50 χρονών. Πήρε τη μηχανούλα του και πάει, ας πούμε, σε χώρες. Ταξιδεύει συνέχεια. Δηλαδή πάει, ας πούμε, σε χώρες όμως που δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά. Έχουν χαμηλό κόστος διαβίωσης. Τώρα βρίσκεται γύρω στα Βαλκάνια, νομίζω. Είχε πάει και μέχρι και στη Βουλγαρία. Είχε καθίσει. Το είχε πιάσει η πανδημία στη Βουλγαρία και είχε αράξει εκεί πέρα. Ναι, και το ζούσε, βέβαια, το πράγμα. Δηλαδή είναι αυτό η μετανάστευση. Δηλαδή πας σε περιοχές που δεν απαιτείται τόσο υψηλό κόστος διαβίωσης. Ναι. Άλλοι μένουν, ας πούμε, στην Αμερική, αλλά πώς μένουν? Είδα μια οικογένεια, ας πούμε, που οικογένεια αντρόγινο, δεν είδα αν είχαν παιδιά, γιατί εκεί δυσκολεύει λίγο το πράγμα όταν έχεις και παιδιά. Εντάξει, ναι. Είχαν πάρει ένα τροχόσπιτο και είχαν αράξει μέσα στην έρημο, ξέρω εγώ, έτσι, σε μια ερημιά. Είχαν φτιάξει και το κήπο τους, είχαν αράξει εκεί πέρα, είχαν το ίντερνετ τους κανονικά, ιστορίες. Και ήταν αυτάρκης κατά το μεγαλύτερο βαθμό. Κατάφεραν να είναι αυτάρκης, να βγάζουν ένα τρόνο, ας πούμε, από καλλιέργειες που κάναν αυτοί. Από επενδύσεις έπαιρναν ό,τι χρήματα χρειαζόντουσαν, τους απέφεραν ό,τι χρήματα χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν συμβιβασμένοι ότι ζούμε μια ζωή που έχει αυτά τα περιθώρια, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πάνω από αυτά. Δεν μπορείς, ας πούμε, να βγαίνεις τα βράδια να τρως έξω σε κάθε μέρα. Υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις, όλες οι διάμεσες περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι. Γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικού τύπου fire. Πώς το λένε, κατηγορίες. Υπάρχει το lean fire, που είναι αυτό που περιγράφεις. Υπάρχει το fat fire, το οποίο λες ότι θα ξοδεύω και θα είμαι OK. Οπότε,
απευθύνεται σε αυτούς που βγάζουν ακόμα περισσότερα και λένε ότι θα σώζω και περισσότερα και οπότε το ενδιάμεσο θα το ξοδεύω και θα κάνω ό,τι θέλω. Είναι ο καθένας, εντάξει τώρα αυτές οι κατηγορίες είναι λίγο ό,τι να είναι. Απλά ο ένας κάνει κάτι διαφορετικό από τον άλλο και βάζει μια ταμπέλα ναι, πάνω. Ναι, αυτό δεν γίνεται να είναι όλα το ίδιο, γιατί αφού είναι τελείως στο προσωπικό κομμάτι και στην ιδιοσυγκρασία του καθενός αυτό, πώς μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά η σημασία είναι ότι εφαρμόζεται, ότι έχει γίνει αυτό. Κοίταξε, και ο Mr. Money Mustache, που το όνομα του είναι Pat Adney, αυτός δουλεύει στην Google, έτσι. Και νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά την ιστορία του, ήταν, λέγεται, τα πρώτα χρόνια ζούσε στο βανάκι του έξω από την Google και δούλευε στην Google. Οπότε ξέρω εγώ, έσωσε ένα τεράστιο ποσοστό των χρημάτων του. Εντάξει, αν είναι ειδικές περιπτώσεις, ειδικοί άνθρωποι, ένα στους τόσους που θα το κάνει αυτό, δεν ξέρω τώρα. Απλά το αφήνουμε εδώ πέρα σαν ότι σαν αναφορά, υπάρχουν, σαν αναφορά, ναι. Ναι, ότι υπάρχουν αυτά τα βιβλία. Άμα θέλει κάποιος, ας το ψαχτεί σαν. Εντάξει, ο καθένας ορίζει και στο μυαλό του διαφορετικά την οικονομική ανεξαρτησία. Ας πούμε, εγώ προσωπικά την έχω σε φάση ότι θα δουλεύω. Ότι όχι θα συνταξιδοτηθώ νωρίς. Γιατί ρε, παιδιά, εντάξει, τώρα να πες, τα καταφέρεις. Δεν ξέρω πώς, κέρδισες το Τζόκερ. Και στα 30 σου δεν χρειάζεται να πας να ξαναδουλέψεις. Έχεις τα λεφτά να περάσεις όσο θες. Δηλαδή, πώς θα γεμίσεις όλο τον χρόνο σου, δεν πρέπει να κάνεις κάτι δημιουργικό? Ναι. Οπότε είναι φάση ότι ναι, δεν χρειάζεται, δεν είναι αναγκαίο να δουλέψεις, αλλά κάνεις δουλειά που θέλεις. Δεν είναι αναγκαίο, αλλά κάνεις κάτι που θέλεις εσύ. Αυτό είναι η ελευθερία για εμένα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι να δουλεύεις στην Google και να κάνεις φιλάνε και να. Και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εντάξει, αν έχεις την ευκαιρία στο χρήμα, έχεις και την ευκαιρία να κάνεις κάποιες παραπάνω επιλογές με μεγαλύτερο ρίσκο. Που αυτό σου δίνει μια μορφή ελευθερίας. Αλλά ναι, το Fire Movement δεν είναι για όλους. Αν το βάλεις σε στενές γραμμές και ακολουθείς το μοτίβο που ακολουθεί κάποιος άλλος. Ναι, δεν είναι για σένα. Το μοτίβο που ακολουθεί κάποιος άλλος για να φτάσει την οικονομική ανεξαρτησία και την πρόορη συνταξιοδότηση. Αλλά αν βρεις το δικό σου μοντέλο και κάνεις τους δικούς υπολογισμούς και δεις ότι σου βγαίνει, γιατί να μην το πετύχεις? Δεν βρίσκω τον λόγο. Κοίταξε, όταν εγώ πρώτο άκουσα για αυτή την ιδέα, ήμουνα. Όχι, εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν ήταν για μένα. Κάθισε και διάβασα ένα-δύο βιβλία, τα πιο mainstream, ας πούμε, τα οποία κατάλαβα τι είναι ουσιαστικά. Αλλά δεν ξέρω, ότι μπορεί να γίνει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Νομίζω ότι ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στο τίποτα, στην τελική. Αλλά εντάξει. Ναι, κοίτα, εσύ το λες από τη φάση ότι μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε ένα μέλλον που να μην είσαι δημιουργικός. Έτσι το αντιλαμβάνεις? Όχι, ότι ξέρω εγώ, πρέπει να. Εντάξει, είναι και εντός εισαγωγικών, έτσι, για τον καθένα. Ο καθένας μπορεί, εγώ να το λέω θυσία, μπορεί κάποιος άλλος να μην το λέει θυσία. Νομίζω ότι πρέπει να θυσιάσεις αρκετά πράγματα για να πεις ότι θα το κάνεις. Α, ναι, έχει στέρηση. Έχει στέρηση. Όποιος πει ότι πάει να το κάνει. Είπαμε εδώ παραδείγματα. Άλλος κοιμάται σε βανάκι, όχι σε τροχόσπιτο, σε βανάκι έξω από τη δουλειά του για να γλιτώνει ενίκεια. Και έβγαζε ένα καρό λεφτά. Έτσι, γιατί αυτοί που δουλεύουν στην Google δεν είναι και. Δεν παίρνουν το βασικό. Πόσο πάει το νίκη και η Silicon Valley να βγούμε και δεν πήγαινε? Καλά, εντάξει, ναι. Δεν το ψάχνω. Άστο, ναι. Εννοείται. Γι' αυτό παίρνουν και παχολούς μισθούς αυτοί, δεν είναι? Ναι. Κοίταξε, και για να μπει στην Google είναι τρομακτικές οι απαιτήσεις, έτσι. Οπότε. Φαντάσου. Ωραία, νομίζω, κοίτα. Το πήγαμε ωραία σήμερα. Το ξεκινήσαμε έτσι με. Την οικιακή οικονομία, το personal finance. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι τα είπαμε, το εξαντλήσαμε πλήρως το θέμα, αλλά είπαμε τα βασικά, ας πούμε. Δώσαμε ένα μπούσουλα, μια ρότα σε κάποιον που θέλει να εντρυφήσει παραπάνω σε αυτό και να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του. Είπαμε και κάποιες μεθόδους, ας πούμε, για διαχείριση χρέους, και όποιος είναι τελείως αχάριος με επενδύσεις και δεν έχει το μεγάλο κεφάλαιο να αρχίσει με ακίνητα ή με ούτω καθεξής ή τη δική του επιχείρηση. Που ένα παράδειγμα, τα ETF που είναι εύκολο να επενδύσεις με χαμηλό ποσοστό ρίσκου, αναλογικά με άλλες επενδύσεις. Και καταλήξαμε με μια αναφορά στο Fire Movement,
που ο Δημήτρης δεν του άρεσε. Κοίτα, αν μου το δίνανε δεν θα λέει όχι. Καλά, εννοείται, ποιος θα λέει όχι. Που στην ουσία το Fire Movement είναι η υπερβολή του personal finance, θα το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι. Okay, okay. Μπορεί να είναι μια απόρρεια, μια υπερβολή, αυτό. Οπότε περιμένω πάρα πολύ. Κοίτα, έχω ένα φετίχ, θα το πω εγώ. Μ' αρέσει να διαβάσω σχόλια από κάτω από τα βίντεο. Δηλαδή, όποτε βλέπω ότι έχω σχόλιο, το διαβάζω. Μα μου πεις, εντάξει, δεν έχεις και τα πολλά σχόλια στο κανάλι σου. Και προλαβαίνει να τα διαβάσει. Λογοκρίνεσαι μόνο στη φάση. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει να βαράω τον εαυτό. Λες κάτι και μετά έρχεται ο εαυτό πίσω και λέει: Έλα, χαλάρεσαι, μεγάλο YouTuber, να πούμε. Αλλά μ' αρέσει να το διαβάζω, γιατί βλέπει και λίγο την αντίληψη που υπάρχει και στο κοινό και γενικά είναι ένα δείγμα τη κοινωνία, ρε παιδάκι μου. Και θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω από κάτω στα σχολεία τι πιστεύει ο καθένα, γιατί είναι πάλι ένα θέμα που αφορά την προσωπική διαχείριση γενικά, δηλαδή είναι πολύ υποκειμενικό κάτι γνώμη μου, οπότε από κάτω θα δούμε χίλιες και μία γνώμες σίγουρα. Και απλά ήθελα να κάνω μια υποσημείωση εδώ πέρα, ότι αυτά τα podcast δεν είναι ούτε για να σε καθοδηγήσουμε, δεν είναι ούτε για κανένα άλλο λόγο. Αυτά τα podcast ουσιαστικά είναι, δείτε το σαν brainstorming που κάνουμε εμείς με εσάς. Δηλαδή καθόμαστε, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και καθόμαστε και σας λέμε για αυτό το βιβλίο οτιδήποτε. Είναι κάτι που μάθαμε εμείς και το μοιραζόμαστε με στάσεις. Δεν είναι ούτε πάνε και κάνει αυτό, δεν είναι ούτε αυτό είναι το καλό, το άλλο δεν είναι καλό. Είναι απλά keywords που λέμε εμείς σε εσάς. Είναι αυτό, είναι μια απλά brainstorming session σε αυτό. Και το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε εσείς σε αυτό είναι να γράψετε και εσείς τα δικά σας keywords από κάτω για εμάς. Για να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, να μαθαίνουμε και εμείς, να μαθαίνετε και εσείς και να βγάζουμε συμπεράσματα σαν κοινότητα όλοι μαζί. Το θέσες πάρα πολύ ωραία. Οπότε. Ευχαριστώ. Αυτό μετά είναι σαν γκολ σε σένα. Όχι, γιατί γκολ, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, δεν μπορούμε. Ρε φίλε, εντάξει. Επιβράβευσε με να πούμε. Τι είναι αυτό. Με γκολ θα σε επιβραβεύσω, επειδή είδες ότι έχασες. Επειδή είδες ότι έχασες το σημερινό επεισόδιο. Αλλά δεν τώρα έχασα τίποτα. Από μια ζωή κερδισμένο θες να είσαι. Τι, ο παταόλας είσαι. Λοιπόν, για να μην αρχίσουμε πάλι να τσακωνόμαστε πάνω σε αυτά, ας το κλείσουμε εδώ πέρα. Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο podcast, που πιστεύω ότι θα έχει και αυτό ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως και τα προηγούμενα. Θες να κάνουμε spoiler? Όχι, άσου εκεί να ψήνονται, άσου να ψήνονται. Άσου να ψήνονται. Δεν ξέρετε, Να παίξουμε λίγο, να παίξουμε λίγο με τον κόσμο. Λοιπόν, γεια σας και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. Καλέ.